Μια ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Πελοποννήσου για την Ελιά και το Ελαιόλαδο, ύστερα από πρωτοβουλία των φοιτητών. Γενικά, μέσα από το Φοιτητικό Σύλλογο προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις και ενέργειες οι οποίες θα διευκολύνουν σίγουρα την ακαδημαϊκή κοινότητα, θα την ενημερώνουν και παράλληλα θεωρώ ότι και ειδικά για την περιοχή αλλά και γενικά για τη χώρα μας είναι και ένα προϊόν το οποίο απασχολεί πολύ και είναι στην επικαιρότητα νομίζω στην κορυφή ίσως της επικαιρότητας του αγροτικού τομέα. Τη συνεχόμενη χρονιά έχω την τιμή και προσωπικά και εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας να εκπροσωπούμαστε εδώ στο ΤΕΙ Πελοποννήσου σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν οι Σύλλογοι Φοιτητών Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στην ελιά και στο ελαιόλαδο. Αποτελεί την αυαρχίδα των προϊόντων μας σε επίπεδο Μεσσηνίας. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία των φοιτητών, την οποία την αγκαλιάζουμε μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα και προσδοκούμε στο να ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος διάλογος εδώ μέσα στον φάρο του πολιτισμού και της μόρφωσης και της γνώσης που είναι το ΤΕΙ Πελοποννήσου, όπου ακριβώς να έρθουν σε μια συλλειτουργία όλοι οι παραγωγικοί και όχι μόνο φορείς της περιοχής, προκειμένου ακριβώς να συζητούμε κάθε χρόνο όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν την παραγωγική κοινότητα του νομού. Όπως φαίνεται, οι νέοι τείνουν όλο και περισσότερο στην ενασχόλησή τους με τον πρωτογενή τομέα, αναζητούν καθημερινά λύσεις για να βελτιωθεί αυτός, αλλά διοργανώνουν και ημερίδες ενημέρωσης για τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό τομέα. Γενικά, θεωρώ ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να έχει δύναμη στην Ελλάδα, διότι έχουμε προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Και θεωρώ ότι πρέπει να φεύγουν λίγο και οι νέοι και γενικά ο κόσμος από τις μεγαλοπόλεις και να αναζητήσει την τύχη του και στις επαρχίες, ώστε να δυναμώσει τις επαρχικές πόλεις, να δυναμώσει και τον αγροτικό τομέα. Είναι ένας τομέας ο οποίος θεωρώ δεν έχει τέλος και θα πρέπει να αναπτύξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακριβώς έχουμε αυτή τη μεταστροφή τα τελευταία χρόνια, εκεί που παραδοσιακά ήταν ένα από τα μεγάλα κατηγορώ προς τη νέα γενιά η οποία δεν ασχολείται ή δεν ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα με ζητήματα του πρωτογενή τομέα για την περιοχή μας. Το γεγονός και μόνο το ότι υπάρχουν φοιτητές και νέοι άνθρωποι οι οποίοι πολλοί κατάγονται από την περιοχή, άλλοι είναι από περιοχές εκτός Μεσσηνίας, παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και προσπαθούν να δημιουργήσουν πάνελ όπου ακριβώς να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι παραγωγικοί φορείς, θεσμικοί φορείς, προκειμένου ακριβώς να χαρακτούν πολιτικές και στρατηγικές για στρατηγικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή, είναι το ζητούμενο. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και γι' αυτό και εμείς με τη συμμετοχή μας προσπαθούμε και επιβραβεύουμε και ενθαρρύνουμε.